Στην καλή βρύση της δράμας, τους μασκαρεμένους τους λένε μπαμπούγερους. Στις 6 Ιανουαρίου, από το πρωί βγαίνουν μασκαρεμένοι οι μπαμπούγεροι, πηγαίνουν πρώτα στην εκκλησία και περιμένουν απ' έξω ώσπου να απολύσει. Μετά την απόλυση, πηδάνε, τρέχουνε, πειράζουν τον κόσμο που βγαίνει από την εκκλησία, τους χτυπάνε με σακουλάκια γεμάτα στάχτη που μαζεύουν από τα τζάκια στο 12ήμερο των γιορτών. Μετά σκορπίζονται σε όλο το χωριό και πειράζουν όποιον βρουν στο δρόμο. Οι μπαμπούγεροι φορούν άσπρα παντελόνια, τσοπάνικη κάπα και στη μέση τους κρεμούν κουδούνια όπως γίνεται σχεδόν παντού. Η μάσκα που φορούν στο πρόσωπό τους είναι από χοντρό μάλινο ύφασμα ή προβιά που στο πάνω μέρος καταλήγει σε δύο κέρατα. Το μουστάκι, τα φρύδια και τα γένια στη μάσκα τα φτιάχνουν με χοντρά κομμάτια δέρμα και τα δόντια της μάσκας γίνονται με φασόλια. Το έθιμο κρατάει 3 μέρες. Αρχίζει τα φώτα, συνεχίζεται του Αγίου Ιωάννου και τελειώνει στις 8 Ιανουαρίου, η μέρα της Αγίας Δομνίκης. Την τρίτη μέρα, ο εορτασμός του καρναβαλιού φτάνει στο αποκορύφωμα με τη μίμηση παροδίας γάμου που καταλήγει σε γλέντι και χορό. Η τελετή αυτή γίνεται με όλους τους κανόνες ενός αληθινού γάμου. Όπως στα αθηναϊκά θεστήρια στην αρχαία Ελλάδα, τη δεύτερη μέρα που γιορτάζονταν οι χώες, γινόταν ο συμβολικός γάμος του Διόνυσου για να γονιμοποιηθεί η γη, έτσι και εδώ η μίμηση του γάμου συμβολίζει τη γονιμοποίηση και καρποφορία της γης, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός καρναβαλιού εξελίσσεται σε παροδία. Η Καλή Βρύση είναι ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό που έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένα δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Προσοτσάνης και ανήκει στον ομό Δράμας. Τους ανθρώπους του χωριού τους διακρίνει η ζεστή φιλοξενία που παρέχουν στον κάθε επισκέπτη, καθώς και η αγάπη τους για την παράδοση, κρατώντας με ευλάβεια όλα τα ήθη και τα έθιμα που κληρονόμησαν. Επίσης, τους διακρίνει η αγάπη τους για το γλέντι και τη διασκέδαση. Η Καλή Βρύση έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά από τους προγόνους της. Η διατήρηση της κληρονομιάς αλλά και η συνέχισή της είναι το βαρύ χρέος όλων των κατοίκων. Το χωριό Καλή Βρύση, όσο από γεωγραφικής θέσης αλλά και από αρχιτεκτονικής άποψης των κατοικιών, είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της περιοχής αλλά και από τα πιο ιστορικά. Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πρόσφατα, 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως, σύμφωνα με τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί, ένα ναό αφιερωμένο στο θεό Διόνυσο. Η ανασκαφή αποκάλυψε το συγκρότημα του ιερού στη θέση Μικρή Τούμπα, ένα τεχνητό γύλοφο με διάσπαρτα ρηγμένους δόμους. Η θέση αυτή που απέχει 2 χιλιόμετρα περίπου ανήκει στην κοινότητα Καλής Βρύσης και δεσπόζει σε όλη την κοιλάδα του ποταμού Αγγίτη. Πρόκειται για ορθογώνιο κτηριακό συγκρότημα που σώζεται σε καλή κατάσταση και εσωτερικά χωρίζεται σε 3 κύριες περιοχές. Η Καλή Βρύση είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μενίκιο Όρος και στο Όρος Φαλακρό. Είναι ένα χωριό στο οποίο οι κάτοικοι είναι γηγενείς, δηλαδή ντόπιοι. Σε αυτό το μέρος λοιπόν κάθε χρόνο τηρούν πιστά το τριήμερο των Θεοφανίων, 6, 7 και 8 του Ιανουαρίου, τα μπαμπούγερα. Τι είναι τα μπαμπούγερα? Τα μπαμπούγερα είναι ένα έθιμο το οποίο καλά κρατεί στα βάθη των αιώνων.
ένα έθιμο το οποίο γιόρταζαν από τους προελληνικούς χρόνους και είχε σαν βάση τη λατρεία του Θεού Διόνυσου. Κάθε χρόνο λοιπόν μέχρι και σήμερα τηρούν πιστά αυτό το έθιμο. Πάμε να δούμε τα μπαμπούγια και να γνωρίσουμε τους κατοίκους της Καλής Βρύσης. Γινόταν τα παιδιά παράδειγμα και τη δεύτερη και τη τρίτη είχαμε και νύφη και γαμπρό και κουμπάρου και πολλά. Άλλα πάλι μασκαράδες που ντύνονται αλλιώς με άλλα ρούχα. Πιπεριές ξέρεις τώρα, πιπεριές βάζαν για χάντρα. Περούν ποζίρι με κύκελαια πρεσόγρατων. Γούνα βλάχικη υποκάμισαν. Επίσης φέρουν πειμενικά κουδούνια, τα οποία κρεμούν από τη μέση του σώματος. Το ανιωθημένο όπισε είναι μεγαλύτερο, καλούμενον μπατάλι. Η σειράχη σχηματίζεται καμπούρα. Προσωπείων κατασκευασμένων από λευκό μάλλον ύφασμα υπάρχουν κέρατα. Τούτο καλύπτει όλη την κεφαλή. Το γένιο, το μουστάκι και τα φρύδια κατασκευάζονται από δέρμα. Εις το μέτωπο υπάρχει μικρός καθρέφτης και δε το σώμα έχουν τοποθετηθεί φασόλια της δύο σειράς. Αυτά παριστούν τα γόνδια συνεδικιασμένα. Οι παμπούγεροι κρατούν στα χέρια των μικρών σεγγύλιων, το οποίο περιέχει τάχτη. Με την μορφή αυτή οι μεγιστιασμένοι, τα καρναβάλια, περιέρχονται όλο το χωριό, κατά μόνα αυτή τα σεγγύλι, απειλούνται όσοι συναντούν, να τους χτυπήσουν με το σεγγύλιο, τον τρομπάν, εάν δεν τους λογαρίσουν με χρήματα. Το έθιμο τούτο των μεταγγέσεων είναι πολύ γεγονωμένο. Έτσι, όλοι οι Άρενες προσπαθούν την ημέρα αυτή να μεταγγεστούν, έστω και γεωλίζουν ώρα για το καλό όπως λένε, ή για το αντέχει, δηλαδή το έθιμο. Όλη η περιοχή του χωριού αντυχεί από τους ήχους των κουδουνιών και τα σφωνά των καραβαλιών, ως και των καταγιωτωμένων υπαυτών. Thank you.
κόσμο που ερχόταν εκείνες τις ημέρες. Πάρα πολύ κόσμο. Χιλιάδες, όλα τα χωριά ερχόταν. Και τι άλλο δεν γίνονται. Αυτά είναι δικά μας. Παλιά είχαμε και αντάρτες δηλαδή, τότε που με τον εμφύλιο. Πόσο τα απαγορεύανε, τίποτα. Δεν το χάσανε αυτό το έθιμο. Για τα ομόγενα τι να σας πω. Εγώ εδώ τα γνώρισα, ας πούμε, ήρθα από Γερμανία, δεν ήξερα τι γίνεται εδώ πέρα. Και βγήκα για καφέ στο καφενείο, πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο Κώτας ο Δημήτρης. Και κάθε στιγμή πίναμε, ας πούμε, το καφέ εκεί πέρα και τα ούζα αρχίσαμε. Άσαμε, Δημήτρη μου λέει, έχουμε ένα... Δημήτρης εκείνος, Δημήτρης εγώ. Έχω ένα βάσανο. Τι, λέει, θα έρθει μια λαογράφος από την Αθήνα, η Δόμνα Σαμίου, και δεν έχουμε τίποτα ετοιμάσει. Και του λέω τι γίνεται εδώ πέρα, δεν ήξερα σου τι γίνεται στο χωριό. Μου λέει δίνονται νύφες, γίνονται γαμπροί, δίνονται παραδοσιακά και σχετικά μετά και με τα μπαμπούγερα μέσα. Εγώ έφυγα από το καφενείο, έρχομαι εδώ πέρα, λέω στη γειτόνισσα, έχει νηφικό αυτή, ένα νηφικό. Λέω γειτόνισσα, φέρει το νηφικό, θα γίνουν νύφτη. Χαρά αυτή, όλοι τρέξαν οι γυναίκες μαζί, με δίνουν καλά. Βγαίνω στην αγορά, στην πλατεία και μόλις με είδαν εκεί που πήγα νύφες, δεν το περίμενε κανένας. Και μετά σηκωθήκαν όλοι γύρω στα 20 άτομα, πώς ήταν, και αυτοί ήταν όλοι πολύ μεγαλύτεροι από μένα. Άλλος πάπος ντύθηκε, άλλος ντύθηκε κυρία, ας πούμε, καρναβάλια, όχι καμιά σχέση του καρναβάλια, γιατί μετά, ας πούμε. Στο τριήμερο είναι το καρναβάλι. Ξεκίνησε ουσιαστικά από εσάς. Την πρώτη ημέρα. Όχι, δεν ξεκίνησε από μένα. Υπήρχε το έθιμο αυτό. Από παλιά. Αλλά κάπως αλλοιώθηκε, ξέρεις, ας πούμε. Δεν θέλω να πω αλλοιώθηκε, ας πούμε. Εξαλείφθηκε, απλώς αλλοιώθηκε λίγο, ας πούμε. Και γι' αυτό και το πρόβλημα ο πρόεδρος και μου λέει αυτό και αυτό γίνεται εδώ πέρα. Και χρειάζεται και ετοιμασία. Αλλά αυθόρμητα, ξέρεις, έγιναν όλα. Δεν το περίμενε κανένας, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Μπορώ να σου πω, ντύθηκαν 50 άτομα. Γυναίκες, άντρες. Και εγώ σαν ήθε, ας πούμε, με αυτό, ας πούμε, τον γαμπρός, ποιος ήταν, ο Τάκης ο Γραμμάτης και παπάς ήταν ο Βουγιατζής ο Σάκης. Και όλο αυτό ήταν. Τι γινόταν εκείνες τις μέρες. Εκείνες μέρες γινόταν χαμός. Τα μπαμπούγερα για μας είναι το ψωμοτήρι μας είναι τα μπαμπούγερα. Πώς θυμάστε, σας έχουν πει παλαιότεροι πώς ξεκίνησε το έθιμο. Εγώ του βρήκα από παιδί του έθιμο. Ενώ μου αποξεστούνται από 3 χρονών, καθώς ήρθαμε, εμείς ήμασταν καταρχήν. Εγώ είμαι γεννημένος του 47, το 1947. Όταν γεννήθηκα, ήταν ο εμφύλιος. Γεννήθηκα στην Καρυβρίση, από εδώ φύγαμε, πήγαμε στην Προυσία σαν ανταρτόπληκτη από τον εμφύλιο. Από εκεί χτύπησαν οι αντάρτες στην Προυσία, πήγαμε στην Δράμα πήγαμε. Για πιο σιγουριά. Σαν μεγαλύτερη πόλη. Και γυρίσαμε όταν έγινα 3 χρονών, δηλαδή γυρίσαμε στο τέλος του 49 προς 50. Και από ό,τι γνωρίζω τον εαυτό μου από τα 3 χρονών, γινόμουν καρναβάλι εγώ. Έτσι το θυμάμαι, έτσι το βρήκα και γίνομαι. Και όχι με κουδούνε με τα σημερινά δεδομένα, διότι δεν υπήρχε οικονομική ευκαιρία. Με κουτιά του γάλακτος. Ζουνόμουν εδώ παιδί, πέτρες μέσα στα κουτιά και ζουνόμουν και γινόμουν καρναβάλι. Yeah.
έγινε ο γάμος. Πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Γεννηθείς το 1926. Γεννηθείς το 1926, ναι. Με ένα χωριό... 18 Ιανουαρίου. Με ένα χωριό με πολύ μεγάλη ιστορία. Ιστορία μεγάλη από πολλά χρόνια. Πώς σας έχουν αποτυπώσει την ιστορία του χωριού οι γονείς σας, οι παππούδες σας, για το μέρος εδώ που βρισκόμαστε? Αυτά που μας διδάξανε αυτοί εδώ, που συνεχίζουν τα ίδια κέτυπα, το ίδιο ξεκίνησα και εγώ με τους φίλους μου, διότι ήμασταν μια παρέα, ένα γκρουπ, παίζαμε όργανα τοπικά, γαϊδα και δαγαρέ. Ο πατέρας σας ήταν μουσικός. Και αυτός έπαιζε γαϊδα. Και αυτός, μάλιστα. Και αυτός έπαιζε γαϊδα. Εγώ σε νάμα, έμαθα βέβαια τη γαϊδα, αλλά και δίδαξα μια πενταετία στο Μουσικό Γυμνάσιο Δράμας το όργανο, τη γαϊδα, το παραδοσιακό. Μικρός λοιπόν, πολύ μικρός, ερχόταν η ημερομηνία που γινόταν τα μπαμπούγερα σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Τα χρόνια. Και τι σας έλεγε ο μπαμπάς, πώς ξεκινήσατε? Τα ήδη γέθημα τα δικά μας εδώ του χωριού, είναι βέβαια και η περιοχή παρόμοια, αλλά τα ακριβώς τα ήθη και έθιμα τα πολύ παλιά τα διατηρούσαμε εμείς εδώ στο χωριό. Οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και η συνεχεία και εμείς. Όταν ερχόταν εκείνο το διάστημα, το χωριό γέμιζε με κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ένα τριήμερο χαράς, διασκέδασης και φιού. Ήτανε, σας λέω όπως το είπες, έτσι ήταν ακριβώς. Και γέμιζε από παντού κόσμο εδώ. Αν ήμασταν εμείς περίπου 2.000, ερχόταν άλλες 3-4.000 κόσμου. Όχι μόνο από τη Δράμα, και από Θεσσαλονίκη, και από Σερών, και από την Καβάλα. Ερχόταν πολλοί κόσμοι. Οργανοπαίχτης, στηθήκατε μπαμπούγυρο κάποια φορά, κάποια χρονική στιγμή? Βέβαια, σαν νέοι γινόμασταν κι εμείς, αλλά ακριβώς την τρίτη ημέρα του τριήμερου εκείνου, πώς να σας πω, των θεοφανίων, δεν γινόμανε εγώ μπαμπούγερους, διότι είχαμε την άλλη υποχρέωση για την παράδοση, γάιδα και ταχαρέ. Ξεθυμάναμε δηλαδή, ξέσπαει ο κόσμος τότε την τρίτη ημέρα ακριβώς των θεοφανίων, με γάιδες, με ταχαρέδες, να χορεύουν όλη την ημέρα. Περάσατε... Και κάναμε και την περιφορά του χωριού, πιάναμε βέβαια, είχαμε το ίδιο γέθιμο, το πώς γινόταν πολύ παλαιότερα η νύφη και ο γαμπρός. Δίνονταν γαμπρός και νύφη και ξεκινούσαμε από το χωριό του, από την κοινότητα. Και αν σκεφτείτε, πιάναμε όλη την περιφορά του χωριού. Ξεκινούσαμε από την κοινότητα και όλο το χωριό του γυρνούσαμε βέβαια, κόσμος πολλής. Οι πρώτοι που φεύγανε από την πλατεία μπροστά από την κοινότητα, διότι έφτιανε τη γύρα του. Γύρα στο χωριό, ναι, ο Άμπρος και η Νύφη. Οι πρώτοι που φεύγανε από εκεί επάνω για να κάνουμε την περιφορά του γάμου του λεγόμενου, ερχόμασταν στην κοινότητα μπροστά και ακόμη είχε κόσμο που ακολουθούσαν. Γεμάτο κόσμο ήταν οι δρόμοι. Λοιπόν, το 1926 γεννηθείς. Το 1936 μέχρι και το 1946 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδος όπου πείνα, φτώχεια, βουλγαρικές κατοχές, στέρηση, πείνα. Εκείνο το διάστημα...
Η κατοχή υπήρχε, υπήρχε. Από το 40 και ενδεύτερα μέχρι το 44-45. Στην κατοχή. Τότε βέβαια, κατοχή ήμασταν ως Βουλγάρος. Υπήρχε. Αλλά δεν έπαβε, όμως να κάνουμε, να εκτελούμε τα ήθη και έθιμα τα δικά μας εδώ το χωριό. Πεινούσε ο κόσμος, περνούσε δύσκολα, όμως εκείνο το χρονικό διάστημα ήθελε να χαρεί, να διασκεδάσει. Αλλά και με όλα τα αυτά, πάλι την ημέρα εκείνη, βέβαια και τις τρεις μέρες των Θεοφανίων, αλλά την τρίτη μέρα αποκλειστικά, όλος ο κόσμος και από την ολόκληρη περιοχή Δράμα. Τι σας έλεγαν, οι δικοί σας για τα μπαμπούγερα, τι ήταν τα μπαμπούγερα? Τα μπαμπούγερα έχω και πρέπει να είναι και φωτογραφίες. Δινότανε μπαμπούγερος. Ναι. Ναι. Την πρώτη ημέρα των Θεοφανίων. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλα λειτουργούσε η εκκλησία επάνω και τα μπαμπούγερα, εφόσον πλησίαζε για να σκουλάσει η εκκλησία 10 η ώρα πάντα όσοι ασχολούσε, όλοι πλησίαζαν τα μπαμπούγερα που γινόταν, που ντύνονταν εκεί στην πόρτα. Περίμενα τον κόσμο, να βγει από την εκκλησία για να τον κάνουνε. Υπήρχε και, πώς θα σας πω, ειδικές σακούλες που βάζαμε και στάχτη. Πάλι τότε, να λέμε την αλήθεια, τα ρούχα ήτανε άλλου είδους. Φούρουσαν οι παππούδες σε εκένα ρούχα, δηλαδή μάλινα. Λοιπόν, και τους χτυπούσαν τους γερόντους στις γριές. Ακίξι. Ναι, βέβαια. Ο ρόλος του μπαμπουγέρου ήτανε αυτός που σας είπα. Ήτανε, λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλας απάνω. Έχουμε εκεί δύο εκκλησίες, Αγία Μαρίνα, Άγιος Νικόλας. Ο Άγιος Νικόλας λειτουργούσε και όταν σχολούσε η εκκλησία, τα μπαμπούγερα όλα ήταν στην πόρτα, στην κεντρική είσοδο. Και περνώντας ο κόσμος, είχαν και ένα τουρβά, μια σακούλα με στάχτη. Και το κάθιαν, έτσι το χτυπούσαν. Και πετούσαν τη στάχτη. Με τη στάχτη, ναι, να δείξει ότι πράγματι τα έθιμα μας είναι αυτά, αλλά και ο κόσμος δεν παρεξηγιόταν. Ναι, κατάλαβες, ήξερε και ο κόσμος. Και έτσι όλος ο κόσμος που ασχολούσε η εκκλησία, εκεί περίμεναν νέα παλικάρια με τις στάχτες και τους κάνανε. Δηλαδή τα παππούγια όταν λέω, νέοι άνθρωποι τα φορούσαν τα κουδούνια. Εμείς τα φορούσαμε. Α, τα παππούγια σαν έθιμο, σαν παρουσία, από πού έρχεται ο προορισμός τους, από πού ξεκίνησαν? Λοιπόν, αποκλειστικά, βέβαια και τα υπόλοιπα χωριά, ναι, γινότανε, αλλά όχι στο στυλ του δικό μας. Μπαμπούγερο γινότανε με τα κουδούνια εδώ τα δικά μας και από όλου πέρανε, γινότανε αρκετά παιδιά. Του είχαμε έτσι, γινότανε μπαμπούγερο όταν λέμε και στα διπλανά χωριά, αλλά όχι όμως με κουδούνια. Έτσι βάζανε κάτι άλλες προσωπίδες, ξέρω εγώ. Ενώ εμείς εδώ είχαμε αποκλειστικά τα ήδη κέδημα με κουδούνε. Με κουδούνε και όλος ο κόσμος πλάχουνε εδώ, διότι δεν υπήρχε, μεν κάνανε και τα γειτονικά χωριά, αλλά όχι όμως στο σύλλο το δικό μας. Στο σύλλο το δικό μας όχι. Για όταν, γι' αυτό το λόγο δινόμασταν εμείς εδώ και ερχόταν από όλα τα χωριά της περιοχής μας να γλεντάνε εδώ στην Καλευρύση και να περνάνε τις μέρες αυτές, το τριήμερο. Περάσαν τα χρόνια. Και η τρίτη μέρα, η λεγόμενη της γιαγιάς, η γιορτή που λέμε, της μαμής, τότε παρεγινόταν το ξεβάντωμα εδώ, όλος ο κόσμος. Και από Σερών και από Καβάλα μέχρι και από τη Θεσσαλονίκη ερχόταν κόσμος και από Αθήνα. Διότι είχαμε οικογένειες και Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μεταδόθηκε ότι υπάρχει το ήθη και έθιμο εδώ στην Καλυβρίς και ερχόταν και από εκεί κόσμος. Έρχεται και ένα άλλο στάδιο στα μετέπειτα χρόνια. Πολλά από τα παιδιά να αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό.
Διατηρήσατε το έθιμο αυτό, το κρατήσατε και βλέπουμε αυτά τα παιδιά να επιστρέφουν μία φορά το χρόνο. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, πήγαινα στο εξωτερικό πολλά παιδιά νέα, αλλά ακριβώς για τη γιορτή αυτή του τριήμερου των Θεοφανίων ερχόταν μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα. Δινόντουσαν και αυτοί με τα ρούχα καρναβάλ, δηλαδή το λεγόμενο του Μπαμπούγερου, και τι να σου πω, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο το χωριό μας, ερχόταν από όλη την περιοχή. Υπήρχαν και αντιδράσεις όμως σε αυτό το έθιμο, έτσι δεν είναι? Αντιδράσεις. Αντέδρασαν και κάποιοι στο να γίνει πραγματοποίησή του? Σας έφεραν δυσκολίες πολλές φορές στο να μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε? Μας φέρανε και τέτοιες δυσκολίες. Αλλά αυτό ήταν πάλι, τι να σας πω, επειδή φορούσαμε υποχρεωτικά τις μάσκες και σου λέει μήπως κάνουν κάποια προπαγάνδα, ναι, και έρχονται ξένοι, ντύνονται για να εκδικήσουν μερικούς ανθρώπους. Αυτός ήταν ο λόγος που φέρανε αντιρρήσεις. Εμείς όμως ξέροντας ότι ποιος θα δηθεί καρναβάλ, ο Κώτας, ο Σίδος, ο Δούκας, διάφοροι, δεν σταμάτησαμε να ντυνόμαστε καρναβάλια. Ξέραμε ποιοι είμαστε. Κατάλαβες. Τότε ήταν και τα χρόνια δύσκολα. Μπορούσε άλλος να βάλει μια στολή, παντάξενος, και να έρθει να κάνει να χαλάσει όλο το γλέντι. Κατάλαβες. Και έτσι γνώριζαμε ο ένας τον άλλον ποιος θα γίνει καρναβάλ, του Μπαμπούγερου λέω τώρα, και δεν μας ενόχλησε αυτό το πράγμα. Εμάς τώρα μπορεί ορισμένοι, και όχι ορισμένοι, βάζανε και την υπηρεσία ακόμη, την αστυνομία να παρακολουθεί. Μπας και κάνει κάποιος καμουφλάζι και είναι για το κακό να ξεκινήσει καμιά προπαγάνδα. Ενώ εμείς γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, κάναμε αυτό που θέλαμε. Μπαμπούγερα με την εντυπωσιακή και επιβλητική μορφή τους ξεχύνονται στους δρόμους και χτυπούν με το σακίδιο στάχτης που κρατούν στο χέρι τον κόσμο για να ξορκίσουν το κακό. Η μάσκα που γίνεται από δέρματα ζώων έχει τη μορφή τράγου που συμβολίζει το ζώο που έχει δύναμη για ζωή. Επίσης τα κουδούνια που ζώνονται στη μέση βγάζουν ένα ήχο για να ξυπνήσουν τη φύση. Τέλος, η καμπούρα που τοποθετείται πίσω στην πλάτη συμβολίζει τη γριά μπάμπο που έχει αποδώσει τους καρπούς της ζωής. Κύριε Σκριτζόβαλη Μιχαήλ, είστε κάτοικος Καλής Βρύσης και χρόνια ράφτη στο επάγγελμα. Εσείς είστε από τους λίγους που κατασκευάζουν μάσκες εδώ στην Καλή Βρύση. Τη μάσκα του Μπαμπούγερου, το δρόμενο που έχετε που γίνεται τα Θεοφάνεια στις 6, 7, 8 Ιανουαρίου. Λίγο μπορείτε να μας πείτε τη διαδικασία αυτή. Τι χρησιμοποιείτε καταρχήν, τι ύφασμα? Χρησιμοποιούμε ύφασμα μάλινο υφαντό σε άσπρο χρώμα, το οποίο το σχεδιάζουμε με την πατρόνα και κάνουμε το σχέδιο. Μετά ερχόμαστε στη μηχανή να τελειποιήσουμε τα μάτια, μύτη και στόμα. Μετά στη συνέχεια η μορφή αυτή η τελευταία που είναι, για σηκώστε λίγο τη μάσκα. Εδώ τι συμπληρώνετε μετά από αυτή τη μορφή που παίρνει? Εδώ συμπληρώνουμε τα δέρματα από τραγί, από κατσίκι, κάνουμε τα φρύδια, το μουστάκι και τη γενάδα. Thank you.
Ψηφοφόροι κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε όλες τις ιστορικές περιόδους ανά τους αιώνες. Λέγεται επίσης ότι αυτούς τους χρησιμοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος στις εκστρατείες του με σκοπό να τραπούν σε φυγή οι ελέφαντες του βασιλιά της Περσίας τρομάζοντας από τον ήχο των κουδουνιών. Επίσης, επί τουρκοκρατίας, κανένας Τούρκος φοροεισπράκτορας δεν πάτησε το πόδι του στην Καλή Βρύση για να πάρει το λεγόμενο χαράτσι, φόρος των Ελλήνων προς τους Τούρκους, γιατί έκαναν εμφάνιση τα άγρια σε όψη μπαμπούγερα και τους τρομοκρατούσαν με αποτέλεσμα να τρέπονται σε φυγή. Πολλές φορές οι πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες, τα ήθη και τα δρόμενα κρατούν ζωντανές όλες τις αξίες ενός τόπου. Τα δρόμενα έχουν περάσει πολλές κακουχίες όπως και οι εποχές που αλλάζουν. Σκοπός λοιπόν της προβολής ενός τόπου είναι η μετάδοση και η μεταλαμπάδευση του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της προβολής που έχουμε κάνει εδώ για το χωριό είναι να μεταδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις ρίζες μας και το πολιτισμό μας και όλες τις αξίες του φυσικά σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ένας επόμενος στόχος είναι να διαφημίσουμε το τόπο μας ώστε να προσελκύσουμε κόσμο. Με σκοπό να το προωθήσουμε αυτό όλο σαν τουριστικό πακέτο, με σκοπό να έρθει κόσμος, αυτός που διψάει για να μάθει, για να ζήσει αυτά που ζούσαμε εδώ χιλιάδες χρόνια. Σε όλα αυτά να συμμετέχει στα δρόμενά μας. Αυτά που ζούσαν αιώνες οι γενιές μας. Γιατί εδώ στην Καλή Βρύση όλα μας, τη ζούμε την ιστορία μας, τη βιώνουμε. Βιώνουμε όλα αυτά τα δρόμενά μας και κρατάμε τις πολιτιστικές και πολιτισμικές μας αξίες. Όλα τα έθιμα και δρόμενα του χωριού τα κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και τα μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές και τα κρατάμε αναλύωτα ως κόρυν οφθαλμού. Βέβαια οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να συνεχίζουμε με τις ανάγκες της εποχής να συμβαδίζουμε προσθέτοντας κάποιους νεωτερισμούς. Τα δρόμενά μας περάσαν πολλές κακουχίες. Εννοώντας δηλαδή διάφορα πολιτικά συστήματα και καταστάσεις της εποχής εκείνης που προσπάθησαν να τα ευνουχίσουν σε εισαγωγικά, αλλά δεν τα κατάφεραν χάρη στην πίστη των κατοίκων και στην προσήλωσή τους προς την ιστορία. Η προβολή του χωριού ξεκίνησε από το 1965, όταν από τον τότε ερευνητή λαογράφο, τον κύριο Γιώργο Εκατερνίδη, όταν είχε έρθει εδώ με ένα άτομο ακόμα, με μια κάμερα, και έκανε έρευνα και κατέγραψε τα δρόμενά μας που υπήρχαν και συνεχίσαν να υπάρχουν και ακόμη και τότε, και ήθελε να αναδείξει την λαογραφική παράδοση, τις ρίζες του, τις αξίες που είχε για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του χωριού και ήταν πολύ πετυχημένη και ήταν η γέφυρα, θα λέγαμε, που συνέδεε το χωριό με την Αθήνα και φυσικά με όλη την εδαφική επικράτεια. Ο κύριος Εκατερινίδης, τώρα που είναι ο διδάκτορ του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, έρχεται και στις σημερινές μέρες, επισκέπτεται και τον έχουμε τιμήσει ως επίτιμο δημότη. Τον έχουμε κάνει επίτιμο δημότη για την προσφορά του στο χωριό μας. Επίσης το 1977. Η Δόμνα Σαμίου, η συγχωρεμένη Δόμνα Σαμίου, έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά. Κατέγραψε πάλι το δρόμενο αυτό του μπαμπούγερου και ήθελε να αναδείξει τις ρίζες του και η έρευνα ήταν πολύ και αυτή πετυχημένη και τότε το είχε προβάλει στην κρατική τηλεόραση που συνεχίζεται ως τις μέρες μας ακόμα να παίζει σε επανάληψη και είναι πολύ σημαντικό αρχείο για εμάς όλους εδώ τους χωριανούς. Εφημερίδες, περιοδικά, μεγάλης εμβέλειας, ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικά δίκτυα ήρθαν εδώ, περάσανε στο χωριό και κατέγραψανε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Βέβαια πολλές φορές ήρθαμε σε συγκρούσεις με τους χωριανούς γιατί η κύρια μας προσπάθεια και η κύρια μας ιδέα ήταν να αναδείξουμε το χωριό μας. Ήρθαμε πολλές φορές σε συγκρούσεις για το με το ποιο τρόπο θα το αναδείξουμε και πώς θα το αναδείξουμε. Και ήρθαμε σε διαφωνίες και πολλές φορές σε συγκρούσεις που είχαν έντονο χαρακτήρα, αλλά επειδή μείναν προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο μας, καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλά.
Έτσι λοιπόν ο στόχος επιτεύχθηκε, πιστεύω, δείχνοντας το χωριό μας, την Καλυβρίση, δείχνοντας το Δήμο Προσοτσάνης που ανήκουμε, δείχνοντας όλη την δράμα και φυσικά όλη την ελληνική παράδοση, όλη την Ελλάδα. Έφεραν θετικά λοιπόν αποτελέσματα και αυτό ισχύει γιατί όταν βλέπεις σε μια κοινωνία 600 κατοίκων να σου έρχεται κόσμος από κάθε άκρη της γης και ακόμα και από την Κίνα μας έχει έρθει κόσμος, Κινέζοι που έμειναν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι εδώ στο χωριό, είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς. Αυτό το χωριό έχει κάτι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Εκεί οι κάτοικοι, αν και είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία, μοιάζουν να παραμένουν νέοι. Λες και ο χρόνος σταμάτησε τότε που ήταν 18. Αντέχουν, χαμογελούν, υπομένουν και κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις του χωριού τότε. Τότε που ήταν γεμάτο παιδιά και νέους. Νέους που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο αύριο. Εκεί περιμένουν καρτερικά πώς και πώς να έρθουν οι γιορτές, να δουν τα εγγόνια τους να ντύνονται μπαμπούγεροι και να τρελαίνουν με τα κουδούνια τους τον κόσμο. Εκεί γνώρισα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε καλά κρυμμένα τα κουδούνια των μπαμπούγερων, 5 ντουζίνες για κάθε εγγόνι. Άνοιξαν την πόρτα και έκπληκτοι είδαμε ένα δωμάτιο γεμάτο από κουδούνια κάθε μεγέθους. Αν και δεν μπορούσε να μας ακούσει, με καμάρι μας έδειχνε τη συλλογή του. Του φωτών, τη δεύτερη μέρα 7 το μηνός του Αγίου Ιωάννου. Του 8 το μηνός είναι που κάνουν το γάμο παππούδες και γριές. Αυτό είναι εδώ το σαμάτι που βάζαμε στα λόγωτα. Αυτά είναι εδώ τα χαμούσια που ουργώναμε. Αυτά είναι εδώ τα χαρέδιση.